όταν ο Ιού κατέσφαξε όλους τους απογόνους του Αχάβ και επιστρέφει στη Σαμάρια, την πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, στο δρόμο βρήκε κάποιον άνθρωπο ο οποίος ελέγεται Ιωναδάβ. Σας είχα πει για αυτόν ότι κάτι θα σας έλεγα σήμερα. Τον βρήκε στο δρόμο και του λέγει: «Με ποιον είσαι? Είσαι μαζί μου ή είσαι εναντίον μου?» Τη στιγμή εκείνη ο Ιού αντιπροσώπευε την λατρεία του ενός μόνου αληθινού Θεού. Βεβαίως δεν μπορούμε να φανταστούμε τη στιγμή αυτή το «με ποιον είσαι» με την έννοια ότι εγώ αποτελώ κάποια κομματική παράταξη και συνεπώς με ποιον είσαι από εδώ ή από εκεί, τα γνωστά τα οποία επικρατούν εις τας κομματικές παρατάξεις. Όχι φυσικά, αλλά εις την περίπτωση ότι εγώ αυτή τη στιγμή χρείομαι εκ μέρους του Θεού βασιλεύς και εντέλομαι να κάνω εκαθάριση της ειδωλολατρίας. Είσαι μαζί μου? Και του λέγει ο Ιωναδάβ: «Βεβαίως είμαι μαζί σου». Και τον έβαλε εις το άρμα του και εισήλθε εις την Σαμάριον. Σημειώσατε όμως ότι η ερώτηση δεν είναι το τέτοια ώστε για να πάρει με μια πιθανότητα αρνητική απάντηση, ότι δηλαδή θα μπορούσε ο Ιωναδάβ να μην ήταν μαζί με τον Ιού, διότι ο Ιωναδάβ είναι το ευσεβέστατος άνθρωπος και αυτό το εγνώριζε πάρα πολύ καλά ο Ιού. Και ακριβώς εδώ εποφελείται ο Ιωναδάβ, συγγνώμη, ο Ιού, να χρησιμοποιήσει τον Ιωναδάβ σαν ένα πρόσωπο που θα τον συνοδεύει, ώστε μπαίνοντας μέσα εις την Σαμάρια να έχει να τον προβάλλει. Ξέρετε, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, θέλουν να έχουν ένα κύρος απέναντι σε ένα πλήθος ανθρώπων, προσετερίζονται πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν κύρος. Και επειδή λοιπόν ο Ιωναδάβ είχε κύρος ευσεβούς ανθρώπου, και θα ειδείτε μάλιστα στη συνέχεια τι κύρος είχε, γι' αυτό το λόγο τον προσετερίζεται ο Ιού για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του μέσα στην Σαμάρια. Βεβαίως δεν είναι το μια βρώμικη δουλειά, διότι έκανε καθάριση, σας είπα, της ειδωλολατρίας. Αλλά αυτός ο Ιωναδάβ είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο και σας είπα την περασμένη φορά ότι κάτι έχω να σας πω γι' αυτόν. Ομιλεί γι' αυτόν ο προφήτης Ιερεμίας πολύ αργότερα φυσικά, εις το 42 κεφάλαιο, και μας λέγει τα εξής: ότι κάποτε ο Θεός, ο οποίος πάντα χρησιμοποιούσε εικόνες εκ του φυσικού, δηλαδή μία εποπτική διδασκαλία πολύ ζωηρά για να διδάξει το λαό, όπως επί παραδείγματι τότε ο προφήτης εκείνος που συναντάει τον Ιεροβοάμ, ενθυμίστε, που ήταν δούλος του Σολομώντος και βγάζει το καινούριο του ημάτιο του δούλου και το σχίζει και του δίνει 10 κομμάτια αυτού, 2 κρατάει ο προφήτης και λέγει μετά: «Τα δε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Κύριος, θα μοιραστεί ο Ισραήλ σε 2 κομμάτια, το ένα βασίλειο θα αποτελείται από 10 φυλές και το άλλο θα αποτελείται από 2 φυλές». Ή ο προφήτης ο Άγαβος στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος κατήλθε, λέγει, τις ημέρες που ήταν εκεί στην Αντιόχεια ο Απόστολος Παύλος και τον έδεσε με τη ζώνη του. Έβγαλε τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου ο προφήτης και την πήρε τη ζώνη και του έδεσε τα χέρια και τα πόδια. Και αφού βλέπουν τώρα γύρω ότι βγάζει τη ζώνη του Αποστόλου ο προφήτης και του δένει χέρια, πρώτα τα χέρια, μετά την έλυσε φυσικά τη ζώνη και του έδεσε μετά τα πόδια, γιατί μια ζώνη δεν μπορούσε να φτάσει να δέσει χέρια και πόδια. Και λέγει: «Τα δε λέγει Κύριος, η ζώνη σε εκείνον που ανήκει, συγγνώμη, εκείνος στον οποίο ανήκει η ζώνη, αυτός ο Άγαβος». Όχι, τον Παύλο έδεσε. Λοιπόν, και τότε ο Θεός θα ζωστεί, τον Παύλο δένει. Και τότε λέγει: «Τα δε λέγει Κύριος,
εις εκείνον που ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα δεθεί εις τα Ιεροσόλυμα. Είναι πάρα πολύ ζωηρή η προφητεία, δηλαδή είναι εποπτική, εποπτικοτάτη. Λοιπόν, και εδώ συμβαίνει τώρα το ίδιο. Λέγει ο Θεός, πήγαινε, λέει στο 42 κεφάλαιο, πήγαινε και πάρε ανθρώπους εκ του γένους του Ριχάβ, τους οποίους εδώ αποκαλεί αρχαβήν. Δηλαδή, ριχαβήτε. Τι ήσαν αυτοί ριχαβήτε? Ο Ριχάβ ήταν πατέρας, συγγνώμη, πρόγονος του Ιωναδάβ. Και αυτός ο Ριχάβ ήταν απόγονος του Ιωθόρ, του πεθερού του Μωυσέως, ο οποίος ήταν Μαδιανίτης. Η Μαδιανίτε, σημειώσετε, είναι απόγονη του Αβραάμ, αλλά δεν είναι όμως από το λαό του Ισραήλ. Είναι από τα πολλά παιδιά που είχε κάνει ο Αβραάμ και με παλακές, με δούλες. Ενώ το γνήσιό του παιδί είναι ο Ισαάκ, από τον οποίο κατάγεται ο Ισραήλ. Οι Μαδιανίτε λοιπόν έχουν πρόγονο τον Αβραάμ. Έτσι, ο Ριχάβ έχει πρόγονο τον Ιωθόρ, τον πεθερό του Μωυσέως. Όταν οι Εβραίοι βγήκαν στην έρημον, ο Ριχάβ προσεκολήθη με τους Εβραίους. Είναι δε σύγχρονος του Ιησού του Ναβί, τον οποίο και βοήθησε εναντίον της ειδωλολατρίας που την επολέμησε στην έρημον ο Ιησούς του Ναβί. Απόγονοι του Ριχάβ είναι οι Ριχαβίτε, ένας εκ των οποίων είναι ο Ιωναδάβ, περί του οποίου ο λόγος. Σπουδαίο λοιπόν πρόσωπο, ευσεβέστατοι άνθρωποι ήσαν αυτοί. Βεβαίως δεν εμίγησαν με τους Εβραίους, απετέλεσαν ιδίαν φιλήν. Όπως σήμερα έχουμε τους Αρακατσανέους, έχουμε τους Βλάχους, οι οποίοι αποτελούν μια ιδίαν οικογένεια. Έτσι λοιπόν και οι Ριχαβίτε ζούσαν μέσα στους Εβραίους, ήσαν μονοθεϊστέ, πίστευαν στον αληθινό Θεό, ήσαν ευσεβέστατοι, αλλά απετέλουν ιδίαν φιλήν. Και λέγει τώρα ο Θεός εις τον προφήτην Ιερεμία, πήγαινε και πάρε ανθρώπους από την οικογένεια του Ριχάβ, τους απογόνους, οι οποίοι ήδη είχαν εγκατασταθεί στα Ιεροσόλυμα δια των λόγων που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Και πήγαινε τους εις τον ναόν, στο τάδε διαμέρισμα. Εκεί θα καλέσεις και πολλούς Ιουδαίους και θα τους πεις να πιούνε κρασί. Θα πάρεις κύπελα να τους δώσεις να πιούνε κρασί. Έτσι και έκανε. Προσέξτε, εποπτική διδασκαλία εδώ, θαυμασία. Ο Ιερεμίας πράγματι τους εκάλεσε αυτούς, ήρθαν αυτοί εις τον ναό, ήρθαν και Εβραίοι πολλοί, και τότε έδωκα, λέει ο προφήτης, κατά πρόσωπον αυτών κεράμιον ίνου και ποτήρια, και είπα πίετε ίνον. Τους έδωσα ένα σταμνί κρασί, τους έδωσα και ποτήρια και τους είπα πιείτε κρασί. Και είπαν, ακούστε τι είπαν, αυτό τώρα μας ενδιαφέρει. Σας έκανα αυτή την εισαγωγή για να δείτε τι απήντησαν οι Ριχαβίτε. Ούμι πείομεν ίνον, δεν θα πιούμε κρασί, ότι Ιωναδάβ, Ιος Ριχάβ, ο πατήρ ημών. Όταν λέει πατήρ ημών, εννοεί προγονός μας, όχι ο πατέρας μας, αυτός που είναι, μας γέννησε άμεσα, ο προγονός μας. Εν ετήλα το ημίν λέγον, ούμι πείετε ίνον ημείς και ιή ημών έως αιώνος. Δεν θα πιείτε κρασί, μας είπε ο προγονός μας ο Ριχάβ, ούτε εσείς, ούτε οι απογονείς σας εις τον αιώνα. Ποτέ. Κρασί δεν θα πιείτε. Και για να μην σας λέω το κείμενο και σας κουράζω με τη μετάφραση και αργούμε, σας διαβάζω κατευθείαν την μετάφραση. Ούτε και σπίτια θα ανοικοδομήσετε, ούτε σπόρους θα σπείρετε στους αγρούς. Δεν θα αποκτήσετε αμπέλια, αλλά θα κατοικήσετε στις σκηνές όλες τις ημέρες της ζωής σας, για να ζήσετε έτσι πολλούς πολλούς χρόνους στη χώρα αυτή, πάνω στην οποία τώρα εσείς βρίσκεστε.
Και εμείς, λένε τώρα οι απόγονοι, οι Ριχαβίτε, υπακούσαμε στην εντολή αυτή του Ιωναδάβ, του προγόνου μας, να μην πιούμε κρασί πάντα στη ζωή μας. Ποτέ, ούτε μία φορά, ποτέ. Ούτε εμείς, ούτε οι γυναίκες μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι θυγατέρες μας. Και να μην κτίσουμε σπίτια, να μην κατοικήσουμε μέσα σε αυτά. Δηλαδή να μένουμε σε σκηνές, σε αντίσκηνα. Ποτέ δεν είχαμε ούτε αμπέλια, ούτε χωράφια, ούτε οργόβατα και σπορές. Κατοικήσαμε σε σκηνές και έτσι υπακούσαμε και επράξαμε όλα εκείνα τα οποία μας διέταξε ο πρόγονός μας, ο Ιωναδάβ. Όταν δε ο Ναβουχοδονόσορ ήλθε εναντίον αυτής της χώρας, είπαμε μεταξύ μας, ελάτε να μπούμε στα Ιεροσόλυμα για να σωθούμε από τη στρατιωτική δύναμη των Χαλδαίων και από τη στρατιωτική δύναμη των Ασσυρίων. Και τώρα κατοικούμε πια εις τα Ιεροσόλυμα. Αυτός είναι ο λόγος που τώρα μένουμε στα Ιεροσόλυμα. Θα πάρει τον λόγον αυτόν. Θα ακούσουν τώρα οι Ιουδαίοι. Δεν ήξεραν οι Ιουδαίοι τους Ριχαβίτας, τους ήξεραν. Αλλά εδώ θα δοθεί, σας είπα, μια ζωντανή προφητεία. Και θα πει ο Θεός παρακάτω. Τάδε λέγει Κύριος, θα πει ο προφήτης. Αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν έναν άνθρωπο, τον πρόγονό τους. Εγώ κάθε πρωί σας διδάσκω και σας λέγω να με ακούσετε και δεν με ακούτε. Αυτοί έναν πρόγονό τους τον άκουσαν. Εμέναν, εσείς τον Θεόν σας δεν με ακούτε. Γι' αυτό πήρα την απόφαση, θα σας καταστρέψω. Αλλά αυτούς τους Ριχαβίτες θα τους αφήσω να μείνουν, δεν θα εξολοθρευθούν έως ότου υπάρχει η γη της Παλαιστίνης. Πήραν αυτήν την ευλογία. Έτσι έδωσε ο Θεός μια εικόνα εποπτική, σας είπα, προφητεία για το λαό του, παρουσιάζοντας μπροστά του τους Ριχαβίτες, τους απογόνους του Ιωναδάβ, οι οποίοι τηρούσαν τις εντολές του Ιωναδάβ. Πράγματι, αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Κάποτε ένας πρόγονός μας να δώσει μια εντολή στην οικογένειά του και οι απόγονοι του να την τηρούν. Σημειώσατε ότι από τότε που είχε ζήσει ο Ιωναδάβ μέχρι τώρα που είναι ο Ιερεμίας είχαν περάσει περίπου, ξέρετε, 300 χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε 10 χρόνια. 300 χρόνια. Πέστε μου, σας παρακαλώ, θα θέλατε ποτέ να αφήνατε μια εντολή στα παιδιά σας και αυτή η εντολή να περνάει από γενιά σε γενιά μέσα στην οικογένειά σας? Οπωσδήποτε. Αλλά τι είναι εκείνο όμως το οποίο θα έκανε ώστε αυτό να γινότανε μια πραγματικότητα? Όταν εκείνος που θα δώσει μια εντολή είναι άνθρωπος του Θεού και προσεύχεται για τους απογόνους του. Αυτό είναι το μυστικό. Κάποτε είχε πάει ένας περιηγητής σε ένα χωριό και λέγει, θέλει να κάπου να καταλύσει σε ένα εστιατόριο, και ζήτησε μαζί με το φαΐ να του φέρουν και λίγο κρασί. Και του είπε εκεί ο καταστηματάρχης ότι κρασί δεν υπήρχε, δεν είχε. Και του λέγει ότι είναι δύσκολο να είχε κρασί. Πώς, του τελείωσε? Όχι, Κύριε, του λέγει, κάποτε πριν από 100 χρόνια είχε περάσει από εδώ ένας ιεροκήρυξ και μας είπε να μην πίνουμε κρασί. Και ακούσαμε το λόγο του και δεν έχουμε κρασί στο χωριό και δεν πίνουμε. Τι ευλογημένη η ιστορία αυτή. Μα τι ευλογημένη. Κάπου και πού τη βρίσκουμε μέσα στην ιστορία αυτή, την πραγματικότητα, και τη χαιρόμαστε, αγαπητοί μου. Ναι, τη χαιρόμαστε. Βλέπετε, όταν τηρείται μια εντολή ότι εις τον τόπον εκείνων υπάρχει πάρα πολύ ευλογία. Και ο Θεός τι είπε για τους Ριχαβίτες, θα το πω άλλη μια φορά. Να μην χαθούν ποτέ από τη χώρα της Παλαιστίνης. Καταπληκτικό. Αυτά ήθελα να σας πω
δια τον Ιωναδάβ, το τόσο αυτό σπουδαίο πρόσωπο. Τώρα συνεχίζουμε την ιστορία μας. Ενθυμίστε ότι ο Ιού κατέστρεψε τον ναόν του Βάαλ και τον μετέβαλε εις λιτρώνα, δηλαδή σε βόθρο, ώστε να εξαλειφθεί η ιδωλολατρία. Αλλά όπως ξέρετε, η ιδωλολατρία δεν καταστρέφεται. Είναι μέσα στο αίμα μας. Πώς να το κάνουμε? Εμείς οι Έλληνες έχουμε στο αίμα μας την ιδωλολατρία. Είναι ένα δυστύχημα και κατά καιρούς αναφαίνεται αυτή, όπως στην εποχή μας. Να, άκουγα Φερρυπίν, θα γίνει αυτές τις μέρες, θα γίνει ναυτική εβδομάς πάλι. Η γνωστή κάθε χρόνο που γίνεται, και θα γίνει μια γιορτή, ξέρω εγώ, ή μάλλον το σύνολο αυτών των γιατρών, των γιορτών λέγεται τα Ποσειδόνια. Τα Ποσειδόνια. Γιατί θα λέγαμε να μην είναι αφιερωμένη η ναυτική εβδομάς εις τον Άγιο Νικόλαο? Δεν είναι ο Άγιος τον οποίον έχει προστάτη το ναυτικό μας? Όχι, τα Ποσειδόνια, ο Ποσειδόν. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Σας είπα, μέσα στις φλέβες μας υπάρχει ιδωλολατρία. Ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνο των λόγων που είπε είναι στον Βυζαντινό Μεσαίωνα, στην Πελοπόννησο ήταν, κάτω στο Μιστρά ήταν αυτός ο φιλόσοφος. Όχι. Είναι του Μεσαίωνος, είναι του Βυζαντινού Μεσαίωνος. Τέλος πάντων, είπε το εξής. Αυτός κατήντησε ιδωλολάτρης. Και είπε το εξής: «Και όμως θα έρθει κάποια μέρα που η Ελλάδα θα ξαναγίνει πάλι η ιδωλολατρική». Φρίκι, το είχα διαβάσει προετών αυτό και έμεινα έκπληκτος. Είναι κάτι που το πίστεψα όταν το διάβασα. Ναι, η Ελλάς θα γίνει πάλι μια μέρα ιδωλολατρική. Το βλέπουμε, αγαπητοί μου. Το βλέπουμε, είναι φοβερό. Φοβερό. Βέβαια δεν χάνεται ο χριστιανισμός, ούτε η Εκκλησία. Απλώς από την Ελλάδα θα φύγει. Για μας φοβερό πλήγμα και φοβερή ντροπή. Ας είναι όμως, ούτε η Εκκλησία του Χριστού χάνεται, ούτε η Ορθοδοξία. Εάν συνεδέθη με τον Ελληνισμό, δεν σημαίνει ότι θα συναπολεσθεί με τον Ελληνισμό. Απλούστατα, ο Ελληνισμός είναι ένα σχήμα, ενώ η Εκκλησία του Θεού είναι αιωνία πραγματικότης, συνάναρχος και συναίδιος με τον Θεό. Γιατί? Διότι τη ρίζα της την έχει μέσα εις αυτήν την Αγία Τριάδα. Εις αυτών των Άγιων Τριαδικών Θεών έχει τη ρίζα της η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Δηλαδή η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Δεν χάνεται η Εκκλησία. Και πήλε άδου ου κατησχίσουσι ταυτής. Αλλά ουέ, τρεις ουέ σε εμάς τους Έλληνες. Έτσι ο Ιού, ενώ εδιρέστησε εις τον Θεόν με την εκαθάριση που έκανε, πλην, αχ αυτό το πλην, υπάρχει ένα πλην αμαρτιών Ιεροβοάμ Ιού Ναβάτ, είναι ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε την ιδωλολατρία επισήμως εις τους Ισραηλίτες, ο Ιεροβοάμ, ενθυμίστε, ο δούλος του Σολομώντος, για εκείνον που είπε ο προφήτης ότι θα γίνει βασιλιάς επάνω σε 10 φυλές. Ως εξήμαρτε τον Ισραήλ, ου καπέστη Ιού από όπισθεν αυτών, εδαμάλης εχρυσέ εν Βεθήλ και εν Δάν. Ο Ιού άφησε τα δύο αυτά χρυσά δαμάλια, τους δύο χρυσούς μόσχους, κάτι σαν και εκείνο που είχαν φτιάξει οι Εβραίοι στην έρημο, ενθυμίστε, που είχαν εκβιάσει τον Ααρών να λατρεύσουν το χρυσό μοσχάρι, και κατέβηκε ο Μωυσής από το βουνό και τραβούσε τα μαλλιά του άμα είδε ότι μέσα σε 40 ημέρες ο λαός έπεσε στην ιδωλολατρία. Μέσα σε 40 ημέρες απουσία. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, ο Ιεροβοάμ, δια να συγκρατήσει ιδωλολάτρες που ήδη υπήρχαν μέσα στο Ισραήλ, για να τους συγκρατήσει, αν τηρούσε υποτεθεί την αληθή πίστη στο Θεό,
και οι οποίοι θα φεύγαν και θα πήγαιναν εις το νότιο βασίλειο για να συγκρατήσει τους υπηκόους του, δηλαδή για λόγους πολιτικής σκοπιμότητος, έφτιαξε αυτές τις δύο χρυσές δαμάλεις σε δύο διαφορετικές πόλεις, δια να λατρεύονται από τους ειδωλολάτρες, από τους Εβραίους ειδωλολάτρες. Ο Ιού, πέρασαν τόσοι βασιλείς, τόσες γενναίες, παρότι είδε τι κακό παθαίνουν εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν τα είδωλα, και εκείνος έμεινε στον ορθολογισμό του. Είναι φοβερός ο πειρασμός. Αγαπητοί, τα διαβάζουμε εδώ, τα διαβάζουμε όπως ακριβώς είναι μια κινηματογραφική ταινία. Μέσα σε 2 ώρες που κρατάει μια ταινία, βλέπουμε τη ζωή ενός ανθρώπου. Για μας είναι 2 ώρες. Αλλά η ζωή ενός ανθρώπου είναι 70 χρόνια, 80 χρόνια, 100 χρόνια. Και δεν μπορούμε να συλλάβουμε πώς τόσο γρήγορα μπορεί να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει. Ξεχνάει. Είναι επιλύσμων ο άνθρωπος. Κάποτε αρχίζει να στηρίζεται στον εαυτό του και στον ορθολογισμό του. Και να λέγει, καλά, ναι, ο Θεός αυτά μου είπε. Τώρα όμως πρέπει να κοιτάξω και λίγο την πολιτική. Δηλαδή να επιδιώξω πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν στηρίζεται πάνω στο Θεό. Και αφήνει τα χρυσά μοσχάρια μόνο και μόνο για να μην φύγουνε. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Ιεροβάμ. Να μην φύγουν οι υπηκόοι του και πάνε στο Νότιο Βασίλειο. Όχι ότι στο Νότιο Βασίλειο λατρεύονται τα είδωνα, αλλά εν τέτοιου περιπτώσει θα έφευγαν ή θα πήγαιναν κάπου αλλού. Θα έφευγαν όμως. Για να τους συγκρατήσει, αφήνει τα 2 μοσχάρια τα χρυσά. Είναι αυτό που κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Γι' αυτό σας είπα, είναι δύσκολο πράγμα βέβαια να κυβερνά κανείς ένα λαό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ο Αρών δεν την έπαθε. Ο Αρών, όταν γύρισε πίσω ο Μωυσής, τι του είπε? Τους άφησες να φτιάξουν μοσχάρι χρυσό και να το λατρεύουν? Και τι είπε ο Αρών? Τρέμοντας ο Αρών, που ήταν και μεγαλύτερο στην ηλικία από τον Μωυσή. Κύριε Μωυσή, του λέγει, ξέρεις την ορμή του λαού αυτού. Θα με λιθοβολούσαν. Θα με λιθοβολούσαν. Σήμερα μεταφράζεται ως εξής αυτό. Ή θα με δολοφονήσουν, εάν είμαι αρχηγός κράτους, ή θα με ρίψουν από το θρόνο μου, από την εξουσία μου. Και επειδή εγώ αγαπώ την εξουσία, είμαι εραστής της εξουσίας, κάνω αυτές τις παραχωρήσεις. Και έτσι ανέχομαι να υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες εγώ ίδιος έχω πολεμήσει και τις οποίες ο Θεός δεν θέλει. Τις ανέχομαι για να κρατήσω την εξουσία. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτή η ιστορία, αγαπητοί μου, διαρκώς επαναλαμβάνεται. Η ιδία, αν διαβάσετε τα βασιλείων παρακάτω στο Δέλτα Βασιλείων, που έχουμε τον ένα μετά τον άλλον τους βασιλείς, το ίδιο πράγμα παντού πάντοτε συμβαίνει. Θα δείτε, θα δούμε και λίγο πιο κάτω, ότι ναι μεν καλός βασιλιάς στάθηκε αυτός, αλλά δεν κατάφερε, θα γράψει ο Ιερός Συγγραφεύς, να καταργήσει τη λατρεία εις τα υψώματα. Θα δούμε τι είναι αυτό παρακάτω. Γιατί? Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Θα λέγε κανείς, γιατί δεν μπορούσε να καταργήσει τούτο ή εκείνο? Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί. Δεν είναι εύκολο. Και επειδή οι άνθρωποι είναι και αδύνατοι, δεν έχουν πίστη στον Θεό, θα επαναλάβω, αγαπούν και την εξουσία, αγαπούν το θρόνο, αγαπούν το σκύπτρο, για αυτό το λόγο την παθαίνουν. Ποιος θα θυσίαζε ποτέ την εξουσία? Δεν τη θυσιάζει κανένας. Ελάχιστοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία έχουν θυσιάσει την εξουσία για λόγους εντιμότητος και για λόγους αρχών. Ωστόσο, του λέγει ο Θεός, επειδή η γάθη να σποίησε το ευθέσεν οφθαλμής μου, επειδή εφρόντισες και θέλησες να κάνεις το σωστό μπροστά στα μάτια μου, γι' αυτό θα αφήσω να βασιλεύσουν 4 γενναίες από τους απογόνους. Είναι η πρώτη φορά που στο βασίλειο του Ισραήλ κυβερνούν 4 γενναίες μιας δυναστείας. Δηλαδή καλύπτεται μία χρονική περίοδος 100 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά, επειδή ο Ιού ως θα λέγαμε ιδρυτής της δυναστείας, να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, είναι εκείνος ο οποίος στάθηκε ευάρεστο εις τον Θεό. Αλλά επειδή όμως δεν εφύλαξε
την εντολή του Κυρίου εν όλη η καρδία αυτού, τότε έρχεται και η τιμωρία. Ο Θεός είναι δίκαιος. Κάνεις το αγαθό, θα σε ευλογήσει. Κάνεις το κακό, θα σε τιμωρήσει. Και είναι η τιμωρία. Και ήρξατο εν τες ημέρες εκείνες ζει ο Υιού, ζώντος του Υιού, για να τιμωρηθεί ο Υιού. Ήρξατο Κύριος συγκόπτην εν το Ισραήλ και επάταξεν αυτούς Αζαήλ εν παντί ορίο Ισραήλ. Ο Αζαήλ, ενθυμίστε, είχαμε μιλήσει για αυτόν, είχε προφητεύσει ο Ελισαίος και του είπε, όταν τον είδε μάλιστα, και του λέγει: αχ, αχ, και άρχισε να κλαίει. Αχ, αχ, και άρχισε να κλαίει. Γιατί κλαις, του λέει ο Ιζαήλ, γιατί βλέπω ότι εσύ θα σκοτώσεις πολλούς Εβραίους και θα ξεκυλιάσεις ακόμα και εγκυμονούσες γυναίκες. Εγώ, το ψόφιο σκυλί, είπε ο Ιζαήλ. Ναι, ναι, εσύ, του λέει, εσύ. Και πράγματι ο Αζαήλ, αγαπητοί μου, στάθηκε αληθινή μάστιξ για τους Εβραίους, αλλά μάστιγα στα χέρια του Θεού. Και τώρα επιτρέπει ο Θεός ο Αζαήλ να αρχίζει εκείνο το συγκόπτην, να περικόπτει από τα σύνορα του Βορείου Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου. Κόψουμε από εδώ λιγάκι, κόψουμε από εκεί λιγάκι, ώστε σιγά σιγά το βασίλειο του Ισραήλ να μικραίνει και να μικραίνει και να μικραίνει. Ιδού η τιμωρία. Βασίλευσαν τέσσερις γενναίες από τους απογόνους του, αλλά να όμως που εδώ ο Θεός επεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο να τιμωρήσει. Θα μου πείτε, τιμωρεί τον βασιλέα ή τιμωρεί το λαό? Μα και ο λαός ειδωλολατρεί. Διότι, γιατί το έκανε αυτό ο Υιού? Γιατί ο λαός ειδωλολατρεί και για λόγους πολιτικού σκοπιμότητας, σας έλεγα προηγουμένως, προβαίνει στην ανοχή. Και έτσι δεν τιμωρείται μόνο ο βασιλεύς, τιμωρείται και ο λαός, γιατί και αυτός αμαρτάνει. Και ήρθε ο καιρός να πεθάνει ο Υιού, ο οποίος εβασίλευσε 28 χρόνια εις την Σαμάρια. Και βασιλεύει ο γιος του Υιού, ο Ιωάχαζ. Αλλά όπως εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς στα βασιλείων, μια περιγράφει το Βόρειο Βασίλειο, μια το Νότιο Βασίλειο, όπως όταν διηγούμεθα, και είναι δύο παράλληλες ιστορίες, πιάνουμε τη μία, την αφήνουμε για να δούμε εντωμεταξύ τι έγινε στην άλλη ιστορία. Έτσι αφήνει ο Ιερός Συγγραφεύς το Βόρειο Βασίλειο για να καταπιαστεί με το Νότιο Βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Είπαμε, είναι δύο βασίλεια, του Ιούδα με τις δύο φυλές και πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, και του Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο με τις 10 φυλές και πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Σημειώσατε ότι στο Νότιο Βασίλειο δεν υπάρχουν αλλαγές βασιλέων, διότι ο Θεός ορκίστηκε εις τον Δαβίδ ότι δεν θα λείψει απόγονό σου έως ότου έλθει ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας θα είναι απόγονό σου και συνεπώς δεν αλλάζει η δυναστεία. Και φανταστείτε, παρακαλώ, 1100 χρόνια παραμένει η δυναστεία του Δαβίδ. Καταπληκτικό θαύμα, αληθινό. Εδώ θα δείτε στο κεφάλαιο, στο ενδέκατο που τώρα θα πιάσουμε, θα δείτε ότι γίνεται μία απόπειρα καταστροφής της διαδοχής αυτής. Παρά τα αυτά, ο Θεός γλιτώνει την διαδοχή. Γιατί? Γιατί ορκίστηκε εις τον Δαβίδ. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη ενός δικαίου προγόνου. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη ενός δικαίου προγόνου, αγαπητοί μου. Ναι, τόσο μεγάλη. Όπως είναι και μεγάλη η δύναμη ενός Αγίου που υπάρχει σε ένα τόπο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Εάν επί παραδείγματα ένας τόπος έδωσε έναν Άγιο, ξέρω εγώ, η Ραψάνη έδωσε τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος είναι γόνος, παρακαλώ, να πω για τον Τύρναβο, ο Άγιος Γεδεών δεν είναι γόνος του Τυρνάβου, εκεί τον πήγαν και εκεί μαρτύρησε. Λέω τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος είναι γόνος της Ραψάνης. Τι λέτε, ο Άγιος Γεώργιος δεν προσεύχεται και δεν φροντίζει και δεν προστατεύει την Ραψάνη?
Είναι μεγάλη υπόθεση ένας τόπος να έχει έναν προστάτην Άγιον, έναν πρόγονο Άγιον. Έχει μεγάλη παρησία στο Θεό ο τόπος εκείνος διαμέσου αυτού του προγόνου του δικαίου. Εξάλλου οι Εβραίοι δεν εκαφώνται στο πρόσωπο του Αβραάμ. Δεν έλεγαν είμαι απόγονη του Αβραάμ. Ας είναι. Ενθυμίστε ότι το βόρειο με το νότιο βασίλειο είχαν συμπεριφερειάσει. Και ο Αχάβ και η Εζάβελ είχαν μια κόρη που την έλεγαν Γοθολία. Σας την είχα αναφέρει αυτή. Τι είχε παντρευτεί τον Ιωράν, το γιο του βασιλέως όπως Ιωσαφάτ, στην Ιουδαία. Έτσι, πότι φοβερό, πόσο πρέπει να προσέχουν εκείνοι που παντρεύονται μια γυναίκα. Πώς η γυναίκα, λέμε, αδύνατον μέρος. Ποιος σας το είπε αδύνατον μέρος η γυναίκα? Η γυναίκα είναι το δυνατόν μέρος. Αναποδογυρίζει άνδρες, αναποδογυρίζει δήμους, αναποδογυρίζει λαούς, αναποδογυρίζει την ιστορία. Στα χέρια της. Ναι. Να λοιπόν τώρα εδώ. Η Γοθολία, τύπος και εικόνα. Εικόνα και ομοίωση της μάνας της. Εκείνης, ας με επιτρέπει, της τρίγκλας γυναίκας, της Ιεζάβελ. Της φοβερής γυναίκας, της φανατικής ειδωλολάτριδος, η οποία είχε φωνεύσει εκατοντάδες προφήτες και είχε αποπειραθεί να φωνεύσει και τον προφήτη Ηλία και είχε αναποδογυρίσει τον άνδρα της, τον Αχάβ, και τον έκανε ειδωλολάτρη και μετεβλήθη ο λαός της ειδωλολάτρας. Αυτή η Γοθολία, η κόρη της Ιεζάβελ, παντρεύεται τώρα τον Ιωράμ που γίνεται βασιλεύς στο βασίλειο του Ιούδα και μπαίνει το μικρόβιο και εις το νότιο βασίλειο και έκανε τον άνδρα της αυτή η Γοθολία να γίνει και αυτός ειδωλολάτρας. Ο λαός του Ιούδα μένει πάντα πιστός εις το Θεό. Πάντα υπάρχει το λίμα. Είναι εκείνο που θα βρούμε στις μέρες του Χριστού, που θα είναι η Άννα η προφήτης, θα είναι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, θα είναι ο Σιμεών ο δίκαιος. Και αναφέρονται αυτά τα ονόματα είναι από το λίμα, από εκείνο το λαό του Θεού που έμεινε πιστός στους προφήτας και στις εντολές του Θεού. Έτσι ο λαός του Θεού ποτέ δεν έθαπτε τους ειδωλολάτρας βασιλείς εκεί που ήταν η τάφη των ευσεβών βασιλέων. Τους έβαζε χώρια. Έκανε αυτή την πράξη ο λαός. Ήταν καταπληκτικό αυτό, ε. Όταν λοιπόν η Γοθολία έμαθε ότι ο γιος της ο Οχοζίας, ενθυμίστε που είχε πάει να ειδεί ο Οχοζίας ο γιος της τον βασιλέα του Ισραήλ και εκεί τον εσκότωσε και τους δυο του σκότωσε ο Ιού και τους δυο βασιλείς σκότωσε και του Βορείου και του Νοτιού βασιλείου. Όταν έμαθε η Γοθολία ότι ο γιος της εφωνεύθη από τον Ιού, την έπιασε μία μανία φοβερή. Και τι θέλησε να κάνει? Θέλησε να σκοτώσει όλους τους απογόνους της για να καταστρέψει την προφητεία του Θεού, να μην υπάρξουν απόγονοι από τη ρίζα του Δαβίδ. Ακούστε πως το λέγει εδώ. Είδεν και Γοθολία η μήτυρο Χοζίου είδεν ότι απέθανε ο Υιός αυτής και απόλεσε παν το σπέρμα της βασιλείας. Κατέστρεψε όλους τους απογόνους της, τους δικούς της. Έπιασε και σκότασε όλα τα παιδιά της, όλα τα εγγόνια της, όλα τα ανήψια της, τους πάντας τους σκότασε. Θα μου πείτε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Ναι, για να καταστρέψει την προφητεία του Θεού. Είναι όταν οι άνθρωποι μάχονται εναντίον του Θεού νομίζοντας ότι θα καταστρέψουν το σχέδιό του. Ένα ανάλογο σχήμα έχουμε, αγαπητοί μου, και στην ελληνική μας ιστορία. Ενθυμίστε, είναι η Μίδια. Είναι η Μίδια. Όταν έγινε η αργοναυτική εκστρατεία, αυτή η Μίδια, για να μην σας πω ολόκληρη την ιστορία, αυτή η Μίδια αγάπησε τον Ιάσονα,
Θεσσαλός ήταν ο Ιάσον όταν έγινε η αργοναυτική εκστρατεία. Και το πρώτο κρούσμα που έκανε ήταν το εξής. Όταν ο πατέρας της τους διώκει αυτήν και τον Ιάσονα για κάποιο λόγο, αυτή είχε πάρει μαζί της τον αδελφό της των μικρών. Και για να γλιτώσει από το κυνηγητό που τους κάνει ο πατέρας, τι κάνει? Κομματιάζει τον αδελφό της, τον σφάζει, τον ευλέπει. Ας πούμε, το ένα καράβι κυνηγάει το άλλο και πιάνει στα μάτια του πατέρα μπροστά, στο καράβι το δικό της αυτή, του καράβι του πατέρα από πίσω, και σφάζει τον αδελφό της και αρχίζει να πετάει ένα-ένα κομμάτι μέσα στη θάλασσα, ώστε να καθυστερεί ο πατέρας για να μαζεύει τα κομμάτια, για να βρίσκει αυτή καιρό να φύγουν. Έκανε πολλούς φόνους. Στο τέλος εσκότωσε και τα ίδια της τα παιδιά. Όταν ήρθε στην Κόρινθο και ο Ιάσον είδε του βασιλέως της Κορίνθου την κόρη, την Κρέουσα αν θυμάμαι καλά, και την αγάπησε, ήθελε να πάρει αυτή η γυναίκα και να αφήσει την Μίδια. Η Μίδια, για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, έπιασε και έσφαξε τα παιδιά της και τη γυναίκα του, αυτή την, ας πούμε, τη γυναίκα του, την καινούργια γυναίκα του Ιάσονας. Αυτό, αγαπητοί μου, έκανε η γοθολία. Φοβερό. Έχει μείνει στην ιστορία, εις μεν την ελληνική, η περίπτωση ως περίπτωση Μηδίας. Όταν έχουμε καμιά ανάλογη περίπτωση που κάποια γυναίκα μπορεί να σφάξει το παιδί της για να εκδικηθεί τον άνδρα της. Το έχουμε κάπου, ξέρετε αυτό, Σφάζει το παιδί για να εκδικηθεί τον σύζυγο. Τη λέμε Μίδια. Οι Εβραίοι θα έλεγαν σε ανάλογη περίπτωση, αυτή είναι γοθολία. Φοβερή γυναίκα. Φοβερή. Αλλά βλέπετε, μία ειδωλολάτρης σε τι διστάζει? Τα βάζει με το Θεό. Θεομαχή. Όμως, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να τα βάλει με τον Θεό? Μπορούμε να ματιάσουμε τα σχέδια του Θεού? Είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, ποτέ? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό ο Χωζίας, ο γιος της, είχε μια αδελφή που την έλεγαν Ιωσαβεέ. Βεβαίως αυτή δεν ήταν κόρη της γοθολίας, ήταν από άλλη γυναίκα. Η Ιωσαβεέ τη γοθολία την είχε μητριά. Όταν άρχισε η σφαγή των απογόνων του Οχοζίου, να μην μείνει ρουθούνι κανένας, αυτή κατάφερε, μπήκε μες στο παλάτι και άρπαξε ένα παιδί του Οχοζίου που ήταν ενός έτους και τον έλεγαν Ιωάς, ενός χρονού μωρό. Το άρπαξε μαζί με την τροφό, την ταντά. Σημειώσατε δε ότι τότε οι βασιλείς που είχαν πολλές γυναίκες είχαν ξεχωριστά σπίτια. Η κάθε μία με τα παιδιά της είχε το ανάκτορό της, παραπέρα το άλλο ανάκτορο και το καθεξής. Έτσι λοιπόν μπήκε στο ανάκτορο αυτό, άρπαξε την τροφό και το μωρό και έκρυψε το μωρό με την τροφό σε ένα δωμάτιο του ναού που είχε μέσα κρεβάτια ή το αποθήκη κρεβατιών. Δηλαδή ένας τόπος ανύποπτος για να ψάξουν να βρουν εκεί το μικρό, τον ήπιο. Ο ναός είχε πάρα πολλά διαμερίσματα, αν θυμίστε τότε που μιλήσαμε για το ναό, αποθήκες κλπ. Και επιπλέον, επειδή η γοθολία ήταν ειδωλολάτρης, δεν πήγαινε στο ναό. Και συνεπώς δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος να βρει το παιδί. Εκεί παρεδόθη εις τον αρχιερέα, ο οποίος ήταν τότε ο ευσεβέστατος Ιωδαέ, και τον οποίον, όπως μας λένε το βιβλίο των παραλυπωμένων, ήταν ο σύζυγός του αυτή, σύζυγος του αρχιερέως. Έβαλαν τον ήπιο εκεί και το διέθρεψαν 6 ολόκληρα χρόνια. Βεβαίως η γοθολία ζει και βασιλεύει μόνη της, αυτή η φοβερή Μίδια, η μέγερα γυναίκα, και κρατάει το βασίλειο στα χέρια της με κάθε εξουσία. Το 7ο έτος, δηλαδή το 6ο έτος, όταν το παιδάκι ήταν 7 χρονών, τότε ο Ιωδαέ, ο ευσεβής αρχιερεύς, ο οποίος γνωρίζει
ότι ο Μεσσίας θα έρθει από το σπέρμα του Δαβίδ, και που διατηρεί τον ήπιο αυτό, σκέφτηκε ότι πρέπει να οργανώσει μία συνωμοσία δια να ρίξει από τον θρόνο την γοθολία και να ανακηρυχθεί βασιλεύς ο Ιωάς, ο απόγονος του Δαβίδ. Και πράγματι σημειώσατε ότι ο Ιωάς ήταν εγγονός της γοθολίας, δηλαδή πραγματικός, όχι σαν μητριά, όχι σαν μητριά, ήταν εγγονός της που γλίτωσε το παιδάκι αυτό. Τότε οργανώνει κατά σοφών και συνετών τρόπων το πώς θα γίνει αυτή η συνωμοσία. Δεν σας λέω λεπτομέρειες, εδώ γράφει πολλές λεπτομέρειες, παρά μόνο με δύο λόγια σας λέγω το εξής. Πήρε εκατοντάρχους, δηλαδή λοχαγούς τα λέγαμε, που ο καθένας έχει την εξουσία του 100 άνδρες, τους όρκισε κρυφά ότι θα τηρήσουν τον όρκο τους για ό,τι παρακάτω θα τους αναθέσει, και τους είπε ότι θα ενεργούσαν κατά τρόπον ώστε ο μεν Ιωάς να ανακηρυχθεί βασιλεύς, η δε γοθολία να φωνευθεί. Έτσι ήταν Σάββατο όταν διάλεξε την ημέρα, έτσι το έκρινε, εμοίρασε αυτούς σε τρία τμήματα. Το ένα τμήμα θα φιλούσε τον βασιλέα, το άλλο τμήμα θα φιλούσε τα συσόδους του ναού, και το άλλο τμήμα θα ήταν στο παλάτι. Και την ορισμένη ημέρα, αφού οργάνωσε τα πράγματα ο αρχιερεύς, βγάζει έξω τον Ιωάς, τον εδείχνει στους εκατοντάρχους, τον παρουσίασε, είπε ότι είναι ο Υιός του Οχοζίου, ο οποίος εγλίτωσε από το μαχαίρι της γοθολίας, ότι αυτός είναι ο βασιλεύς, ο φυσικός απόγονος του Οχοζίου, που είχε φωνευτεί από τον Υιού, που ήταν ειδωλολάτρης, και ότι αυτός τώρα πρέπει να γίνει βασιλεύς. Τότε οι εκατόνταρχοι το εδέχθησαν αυτό και αμέσως τον έβαλε πάνω σε μία εξέδρα ο αρχιερεύς, έδωκεν επ' αυτό τον Εζέρ και τον Μαρτύριον. Τον Εζέρ είναι το σκύπτρο, το έβαλε το σκύπτρο, την κορώνα, και του έδωσε και το Μαρτύριον, του έδωσε στο χέρι το νόμο, εκείνο που θα λέγαμε σήμερα όταν ο βασιλεύς ορκίζεται να φυλάξει το σύνταγμα, έτσι το λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα, και ακόμη ότι θα είναι και ο προστάτης της Ανατολικής, λέμε εδώ στην Ελλάδα, της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κλπ. Του δίδει λοιπόν το στέμα, το νεζέρ και το μαρτύριο, το βιβλίο του νόμου. Και τότε, αφού τον τοποθέτησαν έτσι επάνω, φώναξε ο αρχιερεύς, ζήτω ο βασιλεύς. Και τότε οι εκατόνταρχοι και οι στρατιώτες που ήταν γύρω τους εκρότησαν τη χειρή και είπαν, ζήτω ο βασιλεύς. Εκρότησαν τη χείρη. Βλέπετε, πανάρχια πράγματα αυτά, επανάρχια. Μέχρι σήμερα κροτώ τα χέρια, θα πει χτυπάω παλαμάκια. Εκτύπησαν παλαμάκια και είπαν ζήτω ο βασιλεύς. Η φράση παραμένει ίδια. Ζήτω θα πει να ζήσει. Ζήθη ζήτω. Να ζήτω. Δηλαδή να ζήσεις, να ζήσει. Να ζήσει ο βασιλιάς. Αυτό πει ζήτω ο βασιλεύς. Να ζήσει ο βασιλιάς. Και ανακηρύχθη βασιλεύς. Τότε κάτι παλαμάκια, κάτι φωνές, οι αρχές και τα λοιπά. Το παλάτι ήταν δίπλα εις τον ναό. Η γοθολία άκουσε κραυγές μέσα στο ναό. Ασυνήθις άκουσε ζητοκραυγές, ζήτω, ζήτω, βασιλεύς. Και πετιέται η στρίγκλα αυτή. Αλήθεια είναι κάτι φοβερό, κάτι γυναίκες τέτοιες. Πετιέται από το παλάτι της. Μόνη της χώθηκε μέσα στο λαό, μπαίνοντας στο ναό, και φτάνει μέχρι την εξέδρα, και εκεί ούτε μπόρεσε ποτέ να φανταστεί ότι θα επιζούσε απόγονος του γιού της, εγγονός της, γιατί τους είχε σφάξει όλους,
ούτε φανταζόνταν ότι θα επιζούσε, και ότι αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε αυτός την βασιλική εξουσία. Έμεινε άναυδη, έμεινε να κοιτάζει, και τότε άρχισε, αφού συνήλθε λίγο, άρχισε να διαρριγνύει τα ηματιά της, να σχίσει τα ρούχα της και να φωνάζει: σύνδεσμος, 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 θα πει συνωμοσία, συνωμοσία. Και ο αρχιερεύς ηρέμος λέει στους στρατιώτες και στους εκατοντάρχους: συλλάβατε την. Τη συλλαμβάνουν εκεί. Δεν θα τη φωνεύσετε εδώ στην αυλή του ναού, θα πάτε έξω να τη φωνεύσετε. Και την πήγαν έξω, αγαπητοί μου, από το ναό, και εκεί την εσκότωσαν, την εφώνευσαν. Και τότε ο αρχιερεύς οδηγεί τον νεαρόν 7χρονο βασιλέα εις το παλάτι, και εκεί γίνεται η ενθρόνηση εις το παλάτι. Και τότε έκανε κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο βεβαίως ήταν μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, αλλά όχι δυστυχώς πάντοτε. Και διέθετο Ιωδαέ διαθήκην αναμέσων Κυρίου και αναμέσων του βασιλέως και αναμέσων του λαού. Του είναι εις λαών το Κυρίο και αναμέσων του βασιλέως και αναμέσων του λαού. Δηλαδή, επειδή είχε επικρατήσει και με τον Οχοζία, τον πατέρα του Ιωάς, και με τον Ιωράμ, τον παππού του Ιωάς, ο οποίος Ιωράμ είχε παντρευτεί την Γοθολία, είχε επικρατήσει ειδωλολατρία, η λατρεία του Θεού είχε παραμεριστεί, ο ναός είχε παραμεληθεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η περιουσία του είχε αρπαχθεί, και όλα είχαν παρακμάσει τροπον, δηλαδή είχαν εξεθοριάσει μέσα στο λαό. Υπήρχε ανάγκη να γίνει ανανέωση της Διαθήκης. Αυτή η ανανέωση της Διαθήκης έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Και τότε ο αρχιερεύς θέτει συμφωνία ανάμεσα στο Θεό και τον βασιλέα. Τι του είπε δηλαδή? Πρόσεξε καλά, πρόσεξε καλά, θα ποιμάνεις το λαό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θα παρεκκλίνεις ούτε πελάχιστον από εκείνο το οποίον ο Θεός θέλει. Μετά στρέφεται προς τον λαόν και λέγει: πρόσεξε καλά λαέ, θα τηρήσεις τους νόμους του βασιλέως και θα υπάρχει ειρήνη μεταξύ του βασιλέως και του Θεού, του βασιλέως και του λαού. Ο βασιλεύς θα τηρεί τις εντολές του Θεού και ο λαός θα τηρεί τις εντολές του βασιλέως. Και τότε βεβαίως εδέχθη ο βασιλεύς, και τότε ο λαός όλος συνεφώνησε. Και μετά από αυτό, από αυτήν την ανανέωση της Διαθήκης, υπήρχε, ξέρετε, ένας ναός στα Ιεροσόλυμα προς τιμήν του Βάαλ. Ποιος τον είχε χτίσει? Ποιος άλλος? Τον είχε χτίσει η Γοθολία. Πότε τον έκτισε? Τον καιρό που παντρεύτηκε τον Ιωράμ. Και ο ναός αυτός υπήρχε, όπως η μάνα της η Εζάβελ είχε και αυτή ιδρύσει ναό του Βάαλ εις την Σαμάρια. Και είχε και ιερείς. Αρχηγός δε αυτών των ιερέων ήταν κάποιος Μαθάν. Και ο λαός, βλέπετε πια, κάποτε τα πράγματα πέφτουν στα χέρια του λαού. Πριν προλάβουν εκείνοι που είναι αρχηγοί του να δώσουν μια διαταγή, ο λαός προβαίνει σε ξεκαθαρίσματα. Ο λαός ορμάει μέσα εις τον οίκον του Βάαλ, τον κατέστρεψε, έβγαλε το άγαλμα έξω, το έκαψε. Φαίνεται πως ήταν ξύλινο. Έβγαλε ό,τι άλλα γαλματίδια υπήρχαν του Βάαλ, τα κατέστρεψε. Και τον Ιών τον κατέστρεψε και τον Μαθάν, τον ιερέα του Βάαλ, τον εσκότωσε μπροστά εις τα θυσιαστήρια τα ειδωλολατρικά, ώστε να φύγει κάθε μίασμα ειδωλολατρικό από την πόλη. Και έτσι
Εχάρι πας ο λαός της γης και η πόλης ησύχασε. Χάρηκε ο λαός, ήρθε η ειρήνη, ησύχασε η πόλης. Πριν προχωρήσω, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας, να σας έλεγα, αντιλαμβάνεστε, όπως διαβάζουμε εδώ την Παλαιά Διαθήκη γενικά, ειδικότερα τα βιβλία των βασιλείων, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η διοίκουσα γραμμή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη? Όταν επί παραδείγματι εμφανίζονται οι προφήτες, και μάλιστα εμφανίζονται σε εποχές παρακμής περισσότερο και σε τμήματα του λαού που έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό, όπως είναι το Βόρειο Βασίλειο, ο μεγάλος προφήτης Ηλίας και ο μεγάλος προφήτης Ελισαίος εις το Βόρειο Βασίλειο εμφανίζονται, γιατί αυτό έχει αποστατήσει. Αντιλαμβάνεστε τι είναι? Είναι, αγαπητοί μου, ειδωλολατρία. Είναι όταν ο λαός φεύγει από την αληθινή λατρεία του Θεού. Όλα τα άλλα του δεκαλόγου, το ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, όχι ότι ο Θεός δεν τα εντέλεται αυτά, όχι ότι ο Θεός τα αμνηστεύει αυτά, αλλά αυτά αποτελούν δευτερεύοντα στοιχεία. Ότι το πρωτεύον στοιχείο ποιο είναι? Οι τέσσερις πρώτες εντολές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού. Οι έξι άλλες εντολές, δέκα όλες, είναι εκείνες που αναφέρονται στις σχέσεις των ανθρώπων. Αλλά θα μου πείτε γιατί αυτό? Απλούστατο. Απλούστατο. Διότι οι έξι εντολές που αναφέρονται στις σχέσεις των ανθρώπων εξαρτώνται από τις τέσσερις πρώτες. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη τι λέγει ο Θεός? Τι λέγει εκεί ο Χριστός εις εκείνον των νομικών που πήγε να τον πειράξει? Ποιες είναι οι πρώτες εντολές και μεγάλες? Δεν είπε τον δεκάλογο. Τι? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύω σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ώστε τον πλησίον σου ως εαυτόν είναι οι έξι εντολές. Διότι οι γονείς μου τι είναι? Ο πλησίον μου. Όταν μου λέει να μην μιχεύσω, με ποιο θα μιχεύσω? Με τον πλησίον μου. Όταν θα μου πει να μην κλέψω, ποιο θα κλέψω? Τον πλησίον μου. Όταν θα μου πει να μην επιθυμήσω όσα το πλησίον μου εσύ, ποιος είναι? Του πλησίον μου πράγματα. Να λοιπόν, οι έξι εντολές συμποσούνται σε αυτήν. Και να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αλλά το πρώτο ποιο είναι? Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Πώς? Με όλη τη διανοιά σου, με όλο το συναισθημά σου και με όλη τη βούλησή σου. Δηλαδή εξ ολοκλήρου. Εάν τηρείς την εντολή αυτή, τότε και η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον να μην υπήρχε, θα ετηρείται η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το πρωτότυπο δεν είναι δυνατόν να μην αγαπάει τα αντίτυπά του. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να αγαπώ εγώ ένα πρόσωπο και να μην αγαπώ τις εικόνες του, τις φωτογραφίες του. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός δίδει την εντολή αυτή, είναι θεμελιώδου σημασίας της λατρείας, της πίστεως, της αγάπης και της λατρείας του ενός μόνου αληθινού Θεού. Για αυτό το λόγο, αγαπητοί, προσέξατε το, μην νομίζετε παρονυχείς ότι είναι το ότι θα πρέπει να επιμένουμε εις το να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Όταν αναφερόμεθα σε θεολογικά θέματα, αυτός είναι ο σκοπός. Να γνωρίσω ποιος είναι ο Πατήρ, ποιος είναι ο Υιός και ποιον το Πνεύμα το Άγιο. Όταν κάνουμε μια ομιλία δια των Υιών, φερυπίδια την Ανάστασή Του, όταν κάνουμε μια ομιλία για το Πνεύμα το Άγιο, όπως τώρα την Πεντηκοστή, μην νομιστεί ότι αυτά είναι θεωρητικά πράγματα τα οποία για μας δεν έχουν βαρύνουσα σημασία στη ζωή μας. Μου λέγε προημερών μια κυρία, ευπαίδευτος κυρία και πνευματική, μου λέγει, κάθομαι και να ρωτιέμαι, γιατί μας κάνετε όλα αυτά τα θέματα, έτσι απλώς για μια γνώση? Παρακαλώ, λέω, καθόλου παρά για μια γνώση. Μα έτσι κάπως είναι. Όταν βλέπω πολλούς χριστιανούς οι οποίοι δεν διορθώνουν τη ζωή τους και δεν μας λέτε πρακτικά θέματα, μα τα πρακτικά θέματα απορρέουν από αυτά τα μεγάλα, τα υψηλά. Σας είχα πει ρίζα πάσης αγαθοεργίας, ανάστασης νεκρών.
Είδατε, η ρίζα, για να κάνω κάθε καλή πράξη, πρέπει να πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Άμα δεν πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, τότε γιατί να κάνω καλές πράξεις? Κάποτε ένας Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική και δίδασκε εκείνη την Ανάσταση των νεκρών. Πετιέται για μια στιγμή ο φύλαρχος εκεί της φύλης και λέγει: ψέματα, ψέματα, αδύνατον, αδύνατον, δεν είναι δυνατόν ποτέ να αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί, του λέγει ο Ιεραπόστολος, μα πώς θα αναστηθούν, δηλαδή όσο εγώ εσκότωσα αυτοί θα αναστηθούν? Όσο εγώ εσκότωσα. Βλέπετε λοιπόν ότι η ρίζα πάσης ηθικής είναι η πίστης εις τον Θεόν, και ότι δεν είναι παρονυχής. Και όταν επιμένουμε στα κηρύγματα και προβάλλουμε τον Θεόν και λέμε όχι δωλολατρεία, αυτή είναι η λατρεία του Θεού, αυτός είναι ο Θεός, αυτές είναι οι σχέσεις των προσώπων, των τριών προσώπων στην Αγία Τριάδα, δεν είναι, αγαπητοί μου, στήρα θεολογία, αλλά είναι ζώσα θεολογία. Γιατί τι είναι, παρακαλώ, ο χριστιανισμός? Μίμησης Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, μίμησης της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μην εκπλήτεστε όταν λέμε αυτά τα θέματα και λέτε, μα αυτά, ναι, αυτά έρχονται να μας βοηθήσουν με τα παραδείγματα, αυτά τα τρανά παραδείγματα, τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα μέσα στην ιστορία. Ποιοι πρέπει και εμείς να είμαστε, αγαπητοί? Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τελειώνει την πρώτη του επιστολή, την θεολογικοτάτη επιστολή του, εις αξία του Ευαγγελίου του εις θεολογία, ξέρετε πως τελειώνει? Με κάτι που θα ήταν ίσως όχι εις άξιον μιας θεολογικής επιστολής. Πως τελειώνει, λέτε, η τελευταία φράση? Τεκνία, φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Παιδάκια, προσέχετε από τα είδωλα. Έτσι τελειώνει. Θα λέγε κανείς, μας ανέβησε πολύ ψηλά ο ιερός Ευαγγελιστής θεολογικά και τώρα μας κατεβάζει τόσο χαμηλά να μας λέει γι' αυτό. Ναι, γιατί? Γιατί οι άνθρωποι το έχουν, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, τον παγανισμό, την ειδωλολατρεία μέσα στο αίμα τους, και με το παραμικρό γλιστρούν. Θα ειδείτε στο επόμενο θέμα μας, ο Ιωάς όσο καιρό ζει, ο αρχιερεύς που τον ανέδειξε, τον μεγάλωσε, τον ανέθρεψε, τον ανέδειξε βασιλέα, είναι κάτω από την πίστη στον αληθινό Θεό. Μόλις πεθάνει ο αρχιερέας, ο Ιωάς, που θα τον πλευρίσουν άρχοντες ειδωλολάτρε, θα μεταστραφεί εις ειδωλολατρίαν. Θα αγανακτήσετε. Ναι, αυτό συμβαίνει. Οι άνθρωποι έτσι κινούνται. Και ο Θεός μας λέγει να προσέχουμε για να μην πάθουμε εκείνα που έχουν πάθει τόσοι και τόσοι. Λοιπόν, θα πω και εγώ και θα τελειώσουμε τούτο. Τεκνία, φυλάσσεστε από τις ειδωλολατρίες. Και μάλιστα λέγει από πάσης ειδωλολατρίες. Ο Θεός να σας ευλογεί. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανός και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίαν εν της οφειλέτες ημών και μη είσαι να είδης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και έχεις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Oh, my God.
Πνεύμον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.